Με έναν φάκελο από 6 προτινόμενες μεταρρυθμίσεις, στη βάση των οποίων θα γίνει συζήτηση, μεταβαίνει τη Δευτέρα στο Eurogroup ο Γιάννης Βαρουφάκης. Χθες συνεδρίασε το κυβερνητικό συμβούλιο υπό τον Γιάννη Δραγασάκη με αντικείμενο τις ελληνικές προτάσεις. Μιλώντας στην τηλεόραση του Στάρ, ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα είναι συνεπής στην αποπληρωμή των χρεών της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ τόνισε ότι η μοναδική λύση είναι η αναδιάρθρωση του χρέους εντός της Ευρωζώνης και σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι λύση η επιστροφή στη δραχμή. Ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε ως κέρδος από τη διαπραγμάτευση το γεγονός πως δεν θα επιβληθούν υφεσιακά μέτρα για τους επόμενους 4 μήνες, ενώ χαρακτήρισε ζημία το ότι δεν υπήρξε συμφωνία για αναπτυξιακά μέτρα, τα οποία, όπως είπε, θα είναι το αντικείμενο της επόμενης διαπραγμάτευσης. Ερωτηθείς εάν θα υπάρξουν αλλαγές στους συντελεστές του ΦΠΑ, είπε ότι θα είναι τόσο ανεπαίσθητη αλλαγή και τόσο ίσονο σημασίας που θα είναι μια κίνηση καλής θέλησης προς τους εταίρους. Πρόσθεσε δε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στον ΦΠΑ στα νησιά, την παραμεθόριο, τα ξενοδοχεία, τα φάρμακα και τα τρόφιμα. Ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι δεν πιστεύει στη φορολόγηση της περιουσίας, επαναλαμβάνοντας ότι ο έμφυα είναι ένας απαράδεκτος φόρος. Για το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, ανέφερε ότι αν χρειαστεί να εισαχθεί βήμα-βήμα, θα γίνει έτσι, ενώ για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, είπε ότι είναι υποσυζήτηση και με τους εταίρους.